Το άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί από τα μέσα όσο θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι το άρθρο του δημοσιογράφου του Τάσου Τέλογλου σχετικά με την παρακολούθησή του και του ίδιου αλλά και συναδέλφων του που έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη του θέματος των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο, τον Τάσα Τέλογλου. Καλησπέρα, μας ακούς, Τάσο? Σας ακούω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες εδώ πέρα την πρόσκλησή μας να τα συζητήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα μια περιγραφή, όχι αυτή τη φορά τηλεφωνικής παρακολούθησης, εξ όσων γνωρίζεις δηλαδή, αλλά γιατί δεν αποκλείται να υπάρχει και τηλεφωνική παρακολούθηση, αλλά αυτό που περιγράφεις στο άρθρο σου είναι φυσική παρακολούθηση. Περιγράφεις ότι περπατάς, είναι κάποιος ο οποίος σε ακολουθεί, αλλάζει πεζοδρόμιο, αλλάζει και αυτός, μπαίνει σε ένα μαγαζί, μπαίνει και αυτός. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να μας πεις εσύ την ιστορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας τι είναι αυτό που καταγγέλεις. Και μετά πηγαίνουμε στα υπόλοιπα. Τι πληροφορίες, τι διασταυρώνεις και ούτω καθεξής. Καταρχήν να πω κάτι ότι αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, ούτε συμβαίνει με αφορμή αυτή την υπόθεση. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι αυτή τη φορά έγιναν συνδυαστικά πολλά πράγματα μαζί και μπορεί να έχουν γίνει και περισσότερα τα οποία δεν πέσαν στην προσοχή μου. Αυτά ξεκίνησαν περίπου μετά το Πάσχα, δηλαδή το δημοσίευμα το πρώτο που κάναμε την Ελίζα Τριανταφύλου είναι στις 11 Απριλίου. Μετά κάναμε άλλο ένα δημοσίευμα πριν το Πάσχα και το πρώτο περιστατικό που πέφτει στην αντίληψή μας είναι όταν συναντιόμαστε με τον Θανάση Κουκάκη σε μια καφετέρια του Νέου Ψυχικού και υπάρχει ένας φωτογράφος που κάθεται απέναντι σε μια μάντρα και πιστεύουμε ότι μας φωτογραφίζει. Δεν είμαστε όμως εντελώς σίγουροι μέχρι το σημείο που μου στέλνουν τις φωτογραφίες. Που φαίνεται ότι πράγματι αυτές οι υποψίες μας ήταν πραγματικές. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό μέχρι το σημείο που στο τέλος εκείνου του μήνα περπατάω στο κέντρο της Αθήνας και βλέπω έναν άνθρωπο κάπως άτεχνα να με ακολουθεί από πίσω. Τις προηγούμενες μέρες να πω ότι είχα δει και άλλους ανθρώπους να με ακολουθούν στο μετρό, αλλά όταν έκανα το κλασικό που κάναμε και τα παλιότερα χρόνια, άλλαζα απότομα διαδρομή, ο άνθρωπος αυτός, προφανώς πιο έμπειρος, εγκατέλειπε την προσπάθεια να με ακολουθήσει, θεωρώντας ότι τον είχα δει. Φεύγω λοιπόν τότε, στις 27 Μαΐου, από το πεζοδρόμιο, πάω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο άνθρωπος αυτός με ακολουθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο, δεν είμαι ακόμα σίγουρος ότι είναι για μένα. Mm-hmm. Και όταν μπαίνω στο κατάστημα και στέκεται αυτός, κοντοστέκεται έξω από το κατάστημα, καταλαβαίνω ότι είναι για μένα. Οπότε αποφασίζω να τον, ας το πούμε έτσι, να το πω λαϊκά, να τον αρπάξω. Πράγματι γίνεται. Αυτός το βάζει τα πόδια, φεύγει στη Βασιλή Σοφία, τον άρπαξα δίπλα στο ταχυδρομείο της Καρνεάνου, στο κέντρο του Κολονικίου, που είναι σε ένα ραντεβού που έπρεπε να πάω μόνος μου. Και αυτό θέλω να αναδείξω, δηλαδή το γεγονός ότι δεν διατρέχουμε εμείς τόσο τον κίνδυνο, όσο οι πηγές με τις οποίες συναντιόμαστε. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι καταστρέφεται η βάση πάνω στην οποία δουλεύουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει σχολιάσει και ο Θανάσης Κουκάκης και δεν γίνεται αντιληπτό μέσα στην όλη συζήτηση για την ΑΕΠ. Αλλά ουσιαστικά όποιος θέλει να παρακολουθεί σε εσάς ή να εκφοβήσει εσάς, θέλει να παρακολουθεί και ποιοι σας μιλάνε. Ποιος αξιωματούχος ανοίγει το στόμα του, για παράδειγμα. Ναι, απέρι αυτού πρόκειται. Τότε λοιπόν, εκείνο το μεσημέρι που έτυχε να τρώμε την κόρη μου, η οποία δεν ζει εδώ, ζει στη Γερμανία, και πήρα μπροστά της κάποιον αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας και του λέω: κοίταξε, αυτό που κάνετε δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και ο άνθρωπος αυτός, αντί να με στείλει στο διάλογο, μου είπε: δεν είμαι εγώ, είναι κάποια άλλη υπηρεσία. Mm. Να το εξηγήσουμε λίγο. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, ήξερε ότι υπάρχει παρακολούθηση και θεωρεί ότι δεν είναι από την. Για την ΑΕΠ μιλάμε τώρα, ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό? Μάλιστα, είναι από κάποια υπηρεσία και λέω ότι είναι κι άλλη. Από κάποια υπηρεσία. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Συνεπώς, κοιτάξτε, δημοσιογράφους, οι αρχές ασφαλείας δεν παρακολουθούν μόνο στην Ελλάδα, παρακολουθούν σε όλες τις δυτικές χώρες και στις ανατολικές. Υπό αυτή την έννοια, αλλά τέτοιος ανοιχτός τρόπος, ας πούμε, παρακολούθησης, σπάνια μου
μου έχει τύχει. Και συσσωρευμένος, πυκνός σε χρόνο. Γιατί αμέσως μετά από αυτή την υπόθεση, κάποιος απόστρατος της αστυνομίας μου είπε ότι κοίταξε το πάρκινγκ σου. Εγώ παρκάρω το αυτοκίνητό μου στο Παγκράτη και κάνω όλες μου τις δουλειές στο κέντρο με τα πόδια. Πράγματι πάω στον άνθρωπο που παρκάρω το αυτοκίνητό μου, του λέω έγινε κάτι εδώ τις προηγούμενες μέρες που δεν μου έχεις πει. Αυτός κοίταξε κάτω το πάτωμα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μου είπε ότι ήρθε ένας κύριος από την αστυνομία και ζητούσε να πάει στο αυτοκίνητό σου. Το πιθανότερο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις σου κολλάνε κάτι κάτω από το αυτοκίνητο να βλέπουμε πού πηγαίνεις. Ναι, GPS. Ναι. Είχαμε υποθέσεις. Ένα beacon. Ναι, ναι, ναι. Το 2019-2020 είχαμε τέτοιες καταγγελίες και μηχανήματα που είχαν βρεθεί, είχαν καταδεθεί και στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι. Και το τελευταίο είναι πλέον έχει περάσει, έχει ξεσπάσει υπόθεση Ανδρουλάκη που έδωσε, ας το πούμε έτσι, στο ρεπορτάζ μας ένα εθνικό ακροατήριο που δεν το είχαμε μέχρι τότε. Το έχω ξαναπεί στο Press Project αυτό. Και θεωρώ εγώ ότι εν πάση περιπτώσει η μεγάλη στριμούρα τους έχει περάσει. Η μεγάλη πρεμούρα τους κιόλας να δούμε με ποιον μιλάμε. Μέχρι που στις 16 Αυγούστου πάω σε ένα κτίριο γραφείων στην, κάπου στην Βόρεια Αθήνα για να δω αν υπάρχει μια εταιρεία. Και εκεί έχω κλειστό το τηλέφωνο και το ανοίγω μόνο για να τραβήξω ένα λογότυπο μέσα στο κτίριο των γραφείων μιας εταιρείας που με ενδιέφερε. Το ίδιο απόγευμα παίρνω ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δεν έπρεπε να το ξέρει, ο οποίος με ρώταγε αν ήμουν σε αυτή τη διεύθυνση το πρωί. Και... το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν μεταντάτα από τη φωτογραφία τα οποία κατοχωρούνται σε κάποιο σύστημα και κοινοποιούνται. Ωραία, οπότε έχουμε και Predator ή κάποια μορφή spyware εκτός από την, εκτός είναι, από δεν, την φυσική παρακολούθηση. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει το Predator, αυτό το πράγμα το κάνει το νέο σύστημα νόμιμης συνακρόασης το οποίο και το κάνει και το παλιό, το οποίο κρατάει τα μεταντάτα και μάλιστα στα ελληνικά δικαστήρια. Υπάρχουν διφορούμενες αποφάσεις, αυτά τα μάθω αργότερα, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Για το αν είναι η επικοινωνία ή τα δεδομένα, σωστά. Ναι, για τα... ναι. Και υπάρχουν δικαστήρια, που έχουν κρίνει, υπάρχουν δικαστήρια που έχουν κρίνει ότι αυτή δεν είναι παραβίαση το απορρίτου των επικοινωνιών. Σκέφτομαι όμως και λέω, εάν μπορείς το προφίλ το δικό μου να το συμπληρώνεις με τέτοιο τρόπο που να βάζει και αυτά μέσα, ασφαλώς και είναι. Επίσης, να σας πω ότι με τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που είχα, που νομίζω ότι είναι ασφαλής, αφού κλείναμε τα τηλέφωνα, εγώ τουλάχιστον μετά τα τέλη Μαΐου το κλείνα το τηλέφωνο, δεν πήγαινα σε καμία συνάντηση με το τηλέφωνο μου. Προσπαθούσαν να δουν αν τα τηλέφωνά μας, της Ελίζας Τριανταφύλου, του Θοδωρή Χοντρόγιανου και του Θανάση Κουκάκη και το δικό μου, ήταν στην ίδιο... το ίδιο εύρος κεραίας και πιάς κεραίας με περίπου 50-60 πηγών που είχαν σημάνει ότι θα μπορούσαν και να μας μιλάνε. Και από εκεί βγάζω το συμπέρασμα ότι μιλάμε. Να συναντιέστε. Ναι, ναι, ναι. Αν είστε μαζί, ουσιαστικά μέσω του σήματος του κινητού. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν με οδήγησαν και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι εγώ είχα αποφασίσει να μην τα κοινοποιήσω αυτά. Τουλάχιστον για όσο διάστημα ήταν σημαντική. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, τώρα θυμήθηκες ότι σε παρακολουθούσαν το Μάιο. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα. Αν τα κοινοποιήσεις αυτά, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλούς λόγους να μην σε συναντήσουν. Εάν θεωρήσεις ότι έχεις περάσει το νερό και ότι θα σε συναντήσουν παρόλο την κοινοποίηση, τότε θα κοινοποιείς. Έκανα λοιπόν εγώ αυτή τη στάθμιση αυτούς τους μήνες και αποφάσισα τώρα που ήταν μια διεθνής διάσκεψη για τη δουλειά του τύπου και την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη που οργάνωσε το Ίδρυμα Μπέλ στο Βερολίνο, να γράψω αυτό το άρθρο. Έχετε μια αναφορά μέσα στο άρθρο και για την μοναξιά του δημοσιογράφου και για ιδιοκτήτες μέσων που δεν θα στηρίξουν, για την ΕΣΥΕΑ, ότι καταλαβαίνει το συνδικαλιστικό όργανο που δεν θα κινητοποιηθεί. Θα θέλατε να το σχολιάσετε περαιτέρω? Δηλαδή, αναζητήσατε κάποιο είδους στήριξη, είχατε αναφέρει τη, και δεν έγινε κάποια κίνηση θεσμική για να προστατευτείτε? Όχι, δεν ζήτησα απολύτως τίποτα γιατί ψευδεστής δεν έχω. Απλά είναι εμφανές ότι τουλάχιστον από τις 11 Απριλίου και μπορώ να πω και πιο πριν, όταν η Ελίζα Τριανταφύλου σε 7 Ιανουαρίου δημοσίευσε την έκθεση της ΜΕΤΑ, γιατί εμείς δεν διακινούσαμε κάποιο μυστικό.
Αυτά υπήρχαν γραμμένα στην έκθεση της ΜΕΤΑ ήδη από το Γενάρη. Έτσι ήρθε και μας βρει και ο Κουκάκης, τα ξέρετε αυτά, μην ξέρετε τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η έκθεση λοιπόν αυτή ήταν χειροκτήμα, αν θυμάστε. Η έκθεση δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2021. Είδατε κάποιο ελληνικό μέσο να την αναπαράγει? Κανένα. Η Τριανταφύλου έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι έκανε? Πήγε στο ΓΕΜΗ και βρήκε ποιοι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής της εταιρείας. Εκεί πέσαμε στο όνομα του Μπίτσιου. Όταν πέσαμε στο όνομα του Μπίτσιου, ο Κουκάκης που είχε ασχοληθεί διαμακρών με την υπόθεση της Πειραιώς, αναγνώρισε εκεί πέρα μία πλευρά της δουλειάς του. Και ήρθε σε εμάς με το τηλέφωνό του. Interesting history. Αυτό λοιπόν μας έδωσε να καταλάβουμε ότι για κάποιο λόγο τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Και επίσης η Ένωση Συντακτών έχει ένα πρόβλημα και εγώ θα πρόσθετα κιόλας, γιατί το γράφω λίγο έμεσα, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές, ότι και ακόμα και η Βουλή έχει δυσκολία να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Διότι όταν σε παίρνει ένας βουλευτής ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή, ας πούμε, για την εξέταση αυτού του φαινομένου ή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θέλει από την ανοιχτή γραμμή απαιτεί να του πει τις λεπτομέρειες για το spyware, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται. Ναι. Υπό αυτή την έννοια μιλάω για μοναξιά. Δηλαδή είναι λίγοι οι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να μιλήσεις για αυτό το πρόβλημα και αυτό εξηγεί κιόλας και το γεγονός ότι πράγματι η κοινωνική, ας το πούμε, απαξία του προβλήματος είναι μικρή, γιατί οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι απλά ότι δεν ενδιαφέρονται, δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν μόνο όταν του συμβεί. Μπορώ να σας πω ένα μικρό ανέκδοτο εδώ. Όταν προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους από τους εργαζόμενους στην Ελληνο-Ισραηλινή εταιρεία, κάποιοι από αυτούς επικαλούνται το GDPR για να μας ρωτήσουν πώς βρήκαν τα στοιχεία τους. Το οποίο είναι αστείο βέβαια, έτσι, όταν ποδοπατούσαν ή βοηθούσαν να ποδοπατηθούν κάποια προσωπικά δεδομένα των... Ναι, αλλά δεν ήταν τα δικά τους τώρα. Ήταν... δεν ήταν τα δικά τους. Είναι αυτό, ότι όταν έρχεσαι... τώρα που είναι τα δικά τους ακριβώς, τώρα τους ενδιαφέρει το όταν πρόβλημα. Όταν έρχεται το πρόβλημα σε σένα είναι το... Λοιπόν, ναι. Αυτό περίπου ισχύει για το σύνολο του πληθυσμού. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία εδώ, μάλλον ότι το θέμα είναι ευαίσθητο και διότι αντιλαμβανόμαστε ότι κανενός πολίτη το τηλέφωνο δεν πρέπει να παρακολουθείται παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες και αυστηρά ορισμένες προϋποθέσεις που δεν έχουμε καταλάβει να πληρούνται εδώ, αλλά η παρακολούθηση του τηλεφώνου ενός βουλευτή, ενός δημοσιογράφου θέτει προφανώς και επιπρόσθετα προβλήματα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Έχει να κάνει δηλαδή με τη λειτουργία του πολιτεύματος, με την ελευθερία του τύπου, έχει να κάνει με πράγματα που είναι κάπως άλλης τάξεως σε σχέση με την γενική προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Έτσι είναι, γιατί στον πολίτη θέτησε κίνδυνο, στον δημοσιογράφο θέτησε κίνδυνο και τις πηγές του. Δηλαδή, αν θέλετε, η λειτουργία του spyware δεν έχει μόνο σχέση με εκείνον που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, που το τηλέφωνο το έχει μολυνθεί και τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί. Αλλά το σύστημα λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, το λογισμικό αυτό λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, που εκθέτει και εκείνους που μιλάνε γύρω του. Τεχνικά, κυριολεκτικά, ναι, αλλά και νομικά, έτσι. Δηλαδή, συλλέγει πληροφορίες με έναν τρόπο, ας πούμε, που πριν δεν υπήρχε τεχνική μέθοδος να συλλεγούν, παρά μόνο αν θέλετε με την κλασική μέθοδο της παγίδευσης του χώρου ή κάτι τέτοιο. Ναι, και μάλιστα βλέπουμε και στη δική σας περίπτωση μια σειρά από προσπάθειες για να ελεγχθεί το με ποιο μιλάτε, το που πηγαίνετε. Δηλαδή, ήδη από αριθμό έχουμε τη φυσική παρουσία, έχουμε μια απόπειρα να μπει κάτι κάτω από τα μάξη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για άρση απορρίτου των επικοινωνιών, αλλά αναφέρατε τις πηγές ότι χρησιμοποιήθηκε το στίγμα του κινητού. Αυτή είναι μια προσπάθεια να θωρακιστεί λογικά η υπηρεσία που το κάνει, αυτός που δίνει αυτή την εντολή, και από επερχόμενες αποκαλύψεις. Γιατί άμα μάθηκε ποια είναι η πηγή, μετά μπορεί και η πηγή να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόσεχε, την ίδια παρακολούθηση. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό, να το χαρακτηρίσουμε.
Έτσι είναι, πολλοί από τους παρακολουθούμενους, γιατί εμείς μιλήσαμε με κάποιους από τους παρακολουθούμενους, αυτούς που ξέρετε και κάποιους που δεν ξέρετε, αντιμετωπίζανε και το κομμάτι αυτού που θα λέγαμε τρομοκράτηση, intimidation, δεν ξέρω τώρα από τα ελληνικά ποια είναι η ακριβή λέξη. Εκφοβισμός, δηλαδή, ίσως. Εκφοβισμός, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, κοίτα, στο κάνω αυτό και σου λέω ότι στο κάνω. Αυτό αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άνθρωπο επαγγελματία σε κάποια υπηρεσία του κόσμου που κάνουν, γιατί ξέρουμε ότι κάνουν υπηρεσίες του κόσμου, σου λένε ότι ένα πράγμα μόνο δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, να παραδέχεις δημόσια ότι το κάνεις. Αυτοί λοιπόν είχαν φτάσει στο σημείο, ή κάποιοι από αυτούς, να το λένε κιόλας σε αυτούς που το κάνουν. Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι όλο το παγόβουνο. Το παγόβουνο, για παράδειγμα, έχει μέλη της κυβερνώσεως παράταξης που υπέστησαν την ίδια αντιμετώπιση. Την ίδια αντιμετώπιση εννοείται. Που παρακολουθούνται δηλαδή. Ναι. Το γνωρίζουν οι ίδιοι. Το πιθανό. Το πιθανό. Έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα. Για να το λέτε εσείς, είναι πιθανό. Το πιθανολογώ ότι το γνωρίζουν. Το πιθανότερο είναι ότι το γνωρίζουν. Αλλά υπάρχει φοβερή δύναμη όταν φωνάζεις κάποιον ο οποίος έχει κάτι να κρύψει και του λες, κοίτα, χθες το βράδυ είπες αυτό, πρόσεξε μην το ξαναπείς. Ναι. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Δηλαδή τώρα μια συνάντηση που περιγράφεται ότι κάποιος σας ακολουθεί και γίνεται ο διάλογος, δεν είναι απλό το να δέχεσαι ένα πρόσεχε την ώρα που βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο... Υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ ψυχολογική και επίσης είναι σημαντική. Το ερώτημα είναι αν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, το ανακάλυψα εγώ, που δεν είμαι ακόμα και σήμερα που σας μιλάω σίγουρος, ή θέλανε να τους δω. Ναι, είναι αυτό που συζητάμε. Για το πολιτικό κομμάτι, γιατί το βάλατε με την κυβερνώσα παράταξη, φαίνεται ότι για την Ελληνική Βουλή το θέμα έχει κλείσει. Και περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες και την Επιτροπή Πέγκα. Γιατί συνέβη αυτό και γιατί ήταν μπετόν αρμέ τελικά η κυβερνώσα παράταξη που λέτε ότι υπάρχουν, ότι παρακολουθούνταν και μέλη της, ώστε να σταματήσει η έρευνα του σκανδάλου. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί αντίδραση στις 5 του μηνός όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία ήταν σχετικά γρήγορη και η κυβέρνηση είχε την τύχη μετά να φεύγει η χώρα στις 15 μέρες διακοπές. Δεύτερον, διότι από την πλευρά της εταιρείας γίνανε μια σειρά από ενέργειες που θα διαβάσετε στο Inside Story τις επόμενες μέρες. Που κρύψανε την εταιρεία στην ουσία. Η εταιρεία, η Delexa. Για την Delexa μιλάμε. Ναι. Τρίτον, δόθηκε εντολή να εξαφανιστούν οι ιδιώτες από προσώπου γης. Και εξαφανίστηκαν οι ιδιώτες, όπως είδατε. Δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς εξαφανίστηκαν και στο εξωτερικό. Ποιοι ιδιώτες να εξαφανιστούν, ιδιώτες... Ο κύριος Μπίτσικος με τον κύριο Λαβράνο. Εντάξει. Που δεν εμφανίζονται να καταθέσουν και πουθενά, δηλαδή. Ναι. Τέταρτον, όπως ξέρετε, όπως έχουμε γράψει, εμφανίστηκαν να έχουν πουληθεί οι μετοχές του κ. Μπίτσου στην Ιντελέξα προχρονολογημένα με 18-12 του 20. Αυτά γίνανε τη μέρα του παρετήσεων, έτσι. Την προηγούμενη των παρετήσεων. Ναι. Είναι πολλά που... Όλα αυτά, λοιπόν, παίξαν ένα ρόλο στο να... Και φανταστείτε ότι αυτά γίνανε 5 Αυγούστου, δηλαδή το timing ήταν βοηθητικό των χειρισμών αυτών, γιατί έφυγε ο λαός για τα μπάνια του τότε. Και επιστρέψαμε στις 20 Αυγούστου, 25 ξέρω εγώ, όταν έγινε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, που ένα μέρος αυτού του τοπίου είχε καθαριστεί. Άρα αυτό έπαιξε ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Και νομίζω ότι το τελευταίο που έπαιξε ρόλο ήταν και ότι η αντιπολίτευση δεν ήταν έτοιμη, δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα στη συνθετότητά του. Να σου πω ένα παράδειγμα. Οι ιδιώτες αναφέρονταν στην αρχή πολύ δειλάκια από την αντιπολίτευση. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν εμείς λέγαμε ότι οι ιδιώτες αυτοί κάναν αυτή τη δουλειά,
ενώ εμείς τα μέσα ενημέρωση δηλαδή, και όχι όλα, ήμασταν, πώς να σας το πω, σταγόνα στον ωκεανό. Ο πρώτος που μίλησε, είπε τα πράγματα με το όνομά του και το έκανε μία φορά και μετά ξαναμίλησε, ήταν ο Βελόπουλος στην Πουλή. Και στη συνέχεια άρχισε αυτό το θέμα να μπαίνει στην Επιτροπή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, στην ουσία, από την παρέτηση των κυβερνητικών αξιωματούχων μέχρι την συνεδρίαση της Επιτροπής, το θέμα των ιδιωτών δεν είχε αναδειχθεί, και ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ που κάναμε ότι ορισμένοι από αυτούς τους ιδιώτες παζαρεύανε κιόλας και πολύ εντατικά και με περισσότερα του ενός κόμματος στην Βουλή να μην κληθούν καθόλου. Πράγμα το οποίο το πετύχανε χάρη στις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο μέχρι να γίνει αντιληπτό, γιατί υπήρχε και ένα κομμάτι ακόμα και της αριστεράς που πίστευε ότι οι παρακολουθήσεις δεν μπορούν να γίνουν από ιδιώτες, δεν γίνονται από το κράτος. Όταν λέγαμε το πράγμα εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκο, ας πούμε, μας κοιτάζανε με δυσπιστία. Εγώ θυμάμαι στις αρχές Αυγούστου, ας πούμε, με κοιτάζανε λες και τους έλεγα ότι κάτι πολύ περίεργο. Καλά, λοιπόν, περίεργο. Άλλο ότι γίνεται, αλλά. Έχει γίνει ένα outsourcing υπηρεσιών του κράτους προς τα εκεί. Μπράβο. Νομίζω μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ναι, ήταν περίεργο, αλλά εμείς εξαιτίας της δουλειάς που είχαμε κάνει το προηγούμενο πεντάμινο είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Και ξέραμε ότι είχε γίνει έτσι. Αλλά αυτό, ξέρετε, μέχρι να μεταφερθεί, ας πούμε, στην αντιπολίτευση, πέρασε και κάποιος χρόνος, ας πούμε, μέχρι να εξηγηθεί, μέχρι να. Και νομίζω όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρουμε αν θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι άλλο, κάτι που αφήσαμε. Επειδή... Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε καλύψει, αλλά που θα ήθελες να το συμπληρώσετε. Θέλετε να εστιάσετε, ναι. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει στην Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής. Το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν είναι ελληνικό. Και νομίζω ότι το επόμενο 20ήμερο θα δούμε κι άλλες διαστάσεις της που μέχρι τώρα δεν τις έχουμε πιάσει, γιατί ούτε και εμείς τις ξέραμε και εμείς τον τελευταίο μήνα τις ανακαλύψαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία και εμείς θα είμαστε από εκείνα τα site που προσπαθούν να μην σας αφήνουν στην μοναξιά σας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε.